Αποτροπιασμό προκάλεσε και το σχόλιο της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου για την υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση του Αντώνη Καριώτη στο λιμάνι του Πειραιά, όπου είπε ότι δεν έπρεπε να τον σπρώξουν από τον καταπέλτη του πλοίου, αλλά θα έπρεπε να τον βάλουν μέσα και να τον πλακώσουν στις κλωτσιές. Όπω ανέφερε συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος 36 ετών να χάσει τη ζωή του για αυτό το πράγμα, έκανε το λάθος και μπήκε στο καράβι την ώρα που ξεκινούσε. Α τον έσπρωχναν μέσα, α τον πλάκωναν στι κλωτσιέ, α τον παρέδιδαν στο λιμεναρχείο, α του έβαζαν πρόστιμο όλα εκτό από το να τον σπρώξουν έξω. Ε, Έκανε το λάθο και μπήκε στο καράβι την ώρα που ξεκινούσε. Α τον σπρώχναν μέσα. Ε, α τον πλακώναν στι κλωτσέ. Ε, α τον παραδίδανε στο λιμεναρχείο. Ε, α του βάζαν πει, πρόστιμο. Α του ασκούσαν δίωξη στον εισαγγελέα. Όλα εκτό από το να τον σπρώχναν.